Αφορμή για το πάνελ το οποίο θα υποδεχτώ αμέσως τώρα είναι η 17χρονη Μαρία, η 17χρονη κοπέλα η οποία σκίζει τους εθέρες και μας προκαλεί βέβαια τεράστια εντύπωση αυτό λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Όμως σήμερα επέλεξε να δώσει το παρόν με το δικό της τρόπο από αέρος στην παρέλαση στο Δήμο Χερσονήσου. Λοιπόν, να τους καλησπερίσω γιατί είναι εδώ μαζί μας και έχουμε να πούμε πολλά. Καταρχάς, να καλησπερίσω την κυρία Δέσποινα Πλευράκη, είναι πρόεδρος κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου. Καλησπέρα σας. Είναι ο κύριος Γιώργος Κυλαρέκης, είναι ο εκπαιδευτής της Μαρίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα πολλά. Και η Μαρία, η γιατράκη, 17χρονο ταλέντο. Καλησπέρα, Μαρία, και σε σένα και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Και θέλω να ξεκινήσουμε με σένα, Μαρία. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ανάποδα από το πάνελ τουλάχιστον. Θα δούμε και τις εικόνες, να τις δούμε αυτές τις εικόνες με το αεροπλανάκι λοιπόν να πετάς πάνω από την παρέλαση στην πρώην Αμερικάνικη βάση των Γουρνών. Καταρχάς, πώς το επέλεξες αυτό, γιατί θέλεις να δώσεις το παρόν στην παρέλαση? Είχε ξαναγίνει αυτό πριν 2 χρόνια νομίζω και ήθελα να το ξανακάνω και φέτος. Το έχεις κάνει εσύ πάλι? Ναι. Ναι. Ναι, είχα ξαναπετάξει πάνω από την παρέλαση πάνω από το σχολείο μου στις Γούρνες. Και φέτος, μιας και αποφυτώ από το σχολείο μου, επειδή είμαι τρίτη ηλικίου και θα φύγω, ήταν τελευταίος χαιρετισμός, ας το πούμε έτσι. Ήθελα να το κάνω και γι' αυτό το λόγο. Τι σκεφτόσουν όταν πετούσες πάνω από την παρέλαση, ποια ήταν έτσι τα αισθήματα τα οποία σε πλημμύριζαν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει ιδιαίτερη λοιπόν βαρύτητα για σένα συναισθηματική όλο αυτό? Ναι, κυρίως χαρά, ενθουσιασμό και περηφάνεια που το έκανα αυτό και άλλη μια φορά. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το ταλέντο, γιατί θέλω να μας μιλήσει και ο εκπαιδευτής σου, αλλά θέλω και ένα σχόλιο από την κυρία Πλευράκη, λοιπόν, για όλο αυτό που είδαμε σήμερα να καταγράφεται, γιατί είδα και τους δημότες να χειροκροτούν σε κάποιο πλάνο, να κοιτάζουν ψηλά, να κοιτάζουν το αεροπλάνο και να νιώθουν μια περηφάνεια για ένα από τα παιδιά που τελειώνει από αυτό το σχολείο. Έτσι, είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε τη Μαρία τη γιατράκη, όχι μόνο σαν μαθήτρια, αλλά και σαν πιλότο στο Δήμο Χερσονήσου. Ήταν λοιπόν μια καλή συγκυρία. Πριν 2 χρόνια είχαμε βρεθεί με τον μπαμπά της και συζητώντας για όλο αυτό το ωραίο που κάνει η Μαρία, γιατί εκτός από ότι πιλοτάρει, είναι και μια πολύ καλή μουσικός. Τα ξέρω, θα δούμε και σε λίγο φωτογραφικό υλικό. Και έτσι σκαρώσαμε ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού συνάμα με τα παιδιά φυσικά που παρέλασαν με τα σχολεία του στο Δήμο Χερσονήσου. Τι σκοψιθύριζε ο κόσμος που ήταν εκεί, γιατί νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ καμάρωναν, απορούσαν ίσως κιόλας το πώς ένα 17χρονο παιδί πετάει από πάνω τους. Έτσι. Ήταν το μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε, κυρία Σφακιανάκη, σχετικά με το πόσο πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά με υψηλούς στόχους. Θέλαμε αρχικά να δώσουμε λοιπόν ένα μήνυμα με άρωμα Ελλάδα και στη συνέχεια να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στα παιδιά που έχουν υψηλούς στόχους, είμαστε δίπλα τους, να τα προβάλλουμε, να τα στηρίξουμε και να δυναμώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια για τη νέα γενιά. Υψηλοί στόχοι λοιπόν κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έτσι. Και κύριε Κυλαράκη, δώστε μας μια εικόνα για την εκπαιδευτική διαδικασία την οποία έχει ακολουθήσει η Μαρία, γιατί σε πολλούς από εμάς φαντάζει περίεργο ένα 17χρονο νέο κορίτσι λοιπόν να μπορεί να πιλοτάρει ένα μικρό αεροπλανάκι μόνη της. Η Μαρία ξεκίνησε στα 14 της χρόνια, δηλαδή πριν 3 χρόνια περίπου. Ξεκινήσαμε την εκπαίδευση δειλά-δειλά, part-time, δηλαδή δεν το έκανε full-time στην αρχή λόγω του ότι είχε σχολείο. Πετούσαμε Σαββατοκύριακα. Μετά ξεκινήσαμε να δίνουμε τη θεωρία της εξετάσεις πάνω στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Περιμέναμε να γίνει 16 ετών για να μπορεί να πάει την πρώτη πτήση solo που προβλέπει η νομοθεσία σε αυτές τις περιπτώσεις. Περίπου 16 και κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσους μήνες είχαν περάσει, που πήγε την πρώτη πτήση solo. Και μετά ολοκληρώσαμε την εκπαίδευση και 17 ετών εκδώσαμε το πτυχίο. Δηλαδή, ενώ είχαμε τελειώσει την εκπαίδευση, δεν μπορούσαμε να εκδώσουμε το πτυχίο, το εκδώσαμε όταν έγινε 17 ετών. Είδατε κάποιο έτσι χαρακτηριστικό πάνω στην Μαρία, είδατε ένα ταλέντο, φαίνεται το ταλέντο εξ αρχής? Σίγουρα, ναι. Η Μαρία πραγματικά είναι ένα ταλέντο, ένα φυσικό ταλέντο και όχι μόνο στο να πιλωτάρει αεροπλάνα, αλλά και στη μουσική, την έχω ακούσει πολλές φορές και είναι πραγματικά πολύ καλή.
Την έχει βοηθήσει βέβαια όλη αυτή η αυτοπεποίθηση που της έχει δώσει η μουσική. Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στην εκπαίδευσή της. Βγήκαμε κανονικά σόλο. Προβλέπεται, όπως είπαμε, 16 ετών και γύρω στις 15 με 20 ώρες είναι η μέσο όρος που κάποιος εκπαιδευόμενος πάει την πρώτη πτήση σόλο. Και ολοκληρώσαμε την εκπαίδευση περίπου στις 50-55 ώρες. Mm-hmm. Αν και το κάναμε, όπως είπαμε, αναδιαστήμα, αλλά part-time, και το κάναμε full-time, που συνήθως μπορεί αυτή η εκπαίδευση να ολοκληρωθεί και σε 3-4 μήνες. Το κάναμε κάποια χρόνια, αλλά το κάναμε τη Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Το χειμώνα, βέβαια, δεν μπορούσε να πετάει λόγω του σχολείου. Το καλοκαίρι περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά η Μαρία δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Είμαι πολύ περήφανος που την είχα μαθήτρια. Έχετε κάθε λόγο. Σίγουρα, ναι. Και τελικά, εντάξει, τώρα η Μαρία βέβαια προχωράει στο επαγγελματικό. Αυτή τη στιγμή βάζει ώρες στο build-up, το λεγόμενο που λέμε, το δεύτερο στάδιο της εκπαίδευσής της. Πρέπει να βάλει 100 ώρες μόνη της. Και σιγά σιγά παίρνει το αεροπλάνο. Τώρα μπορεί να πάρει και επιβάτες. Έχει, από ό,τι ξέρω, έχει πάρει τον πατέρα, την οικογένειά της. Ο πατέρας της είναι ο πρώτος, ο φανατικός. Ο παππού της έχει πάρει. Καμαρώνει και το πίσω από τις κάμερες μαζί με την οδερφή. Και ταξιδεύει. Τώρα θα ξεκινήσει να κάνει πιο μακρινά ταξίδια. Ειδικά τώρα που θα σταματήσει το σχολείο μετά τις Πανελλήνες που θα δώσει. Προχωράει λοιπόν. Ναι, θα αρχίσει. Μαρία. Το σκέφτεσαι δηλαδή και επαγγελματικά, να φανταστώ. Ναι. Θες να γίνεις λοιπόν πιλότος με όλη την έννοια. Ναι. Θέλω να συνεχίσω στην πολιτική αεροπορία. Μάλιστα. Τι σε κέρδισε μάλλον στα αεροπλάνα, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία ήθελες να ξεκινήσεις. Πώς προέκυψε αυτό? Από μία επίδειξη. Την ημέρα του Αγίου Μηνά, πριν κάποια χρόνια, που είχε πετάξει ο Γιώργος Ανδρουλάκης. Ναι. Αν τη θυμάστε την πρώτη φορά που είχε γίνει. Θυμόμαστε όλοι. Ναι. Πήγα εντελώς τυχαία να την παρακολουθήσω, όπως είχε κατέβει όλο το Ηράκλειο. Και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε επέλεξα να ακολουθήσω και εγώ τον δρόμο της αεροπορίας. Mm-hmm. Άρα άρχισες να το ψάχνεις. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με όθησε. Μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα. Mm-hmm. Όταν πήγες στην οικογένεια και είπες, εγώ θέλω να πιλοτάρω, θέλω να γίνω πιλότος, τι σου είπαν οι γονείς σου? Δεν το απέρριψαν να πούνε ότι εντάξει, θα τις φύγει από το μυαλό, είναι ένας ενθουσιασμός. Με άκουσαν, αλλά φυσικά δεν ήταν και η πρώτη δουλειά να τρέξουν να με γράψουν σε κάποια σχολή. Το φαντάζομαι. Γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο για τους γονείς να ζητάει ένα 13χρονο κορίτσι να θέλει να σπουδάσει, να πιλοτάρει ένα αεροσκάφος. Να θέλει να πιλοτάρει, βέβαια. Οπότε 13χρονών ήρθε αυτή η επιθυμία και το συζητούσαμε ένα χρόνο και τελικά 14χρονών. Γράφτηκα στη σχολή κριτικός έτος που είναι εδώ στο Ηράκλειο. Και φυσικά εδώ η Μαρία έχει εμπνεύσει και άλλους 14χρονους, 15χρονους. Τελευταία έχουμε αρκετούς μαθητές και μάλιστα έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που κάνουν μαθήματα Σαββατοκύριακα. Και εδώ τώρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο γιο μου που χθες είχε γενέθλια 16 ετών και σήμερα πήγε πρώτη πτήση μόνο στο Σόλο. Έχω πολλά λοιπόν ταλέντα στην Κρήτη. Ναι. Μετά την παρέλαση. Μετά τη Μαρία, η Μαρία έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο. Μπράβο, η πρωτοπόρος λοιπόν είναι η Μαρία, κυρία Πλευρά. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα παραδείγματα νέων παιδιών λοιπόν, τα οποία βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Δεν σχολιάζω το στόχο που έβαλα, σχολιάζω το ότι είχε το πείσμα. Ακριβώς. Και θέλω να συμπληρώσω και να ευχαριστήσω και τον κύριο Κελαράκη, αλλά και τη Μαρία, που πριν 2 χρόνια, όντως 15 χρονών, κάναμε και μία ενημερωτική εκδήλωση ως επαγγελματικός προσανατολισμός στα παιδιά του Δήμου Χερσονήσου. Ναι. Από εκεί λοιπόν, ορμόμενα κάποιοι άρχισαν να ρωτάνε, να ενδιαφέρονται και αρχίζει και γίνεται μια ανάταση στους στόχους των παιδιών. Τίποτα λοιπόν ανέφικτο. Την ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε ότι όπως η Μαρία εμπνεύστηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη, η Μαρία θα γίνει αφορμή να εμπνεύσει άλλα παιδιά. Μαρία, θέλω να δούμε και κάποιες φωτογραφίες από το μουσικό σου ταλέντο. Θύμισε μου, πόσα όργανα ξέρεις να παίζεις, πόσα μουσικά όργανα? 7, αλλά δεν είναι 7. Στο ίδιο επίπεδο όλα. Εντάξει. Όπως και να έχει, είναι 7. Βλέπουμε εδώ και φωτογραφικό υλικό και να ευχαριστήσουμε και πολύ τον μπαμπά σου που μας το έδωσε αυτό το υλικό. Εδώ είσαι μάλιστα μαζί με τον πατέρα σου, Μπουζούκι. Ποια
ρε, ποια μουσικά. Εδώ, μουσικό εδώ παίζω πιάνο. Στην προηγούμενη φωτογραφία παίζα πιάνο. Η αδερφή μου παίζει μπουζούκι. Η αδερφή σου, ναι. Και είναι εδώ και είμαι, εδώ με μια κοτοπέλα. Και η αδερφή μου είναι με κοντραμπάσο. Εδώ πέρα είμαστε στην Αμερική μαζί με τον κύριο Βιολάρη και την Ανδριάννα Ντιγκόλια, τη συνεργάτη του. Εδώ είμαστε στη Συμφωνική Ορχήστρα μετά από μια συναυλία. Πάλι με την αδερφή μου, με τσέλο. Μπράβο. Και εδώ πέρα είμαστε με τον Μίμη Πλέσα. Μεγάλη. Που είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Μεγάλες συναντήσεις, μεγάλες εδώ πάλι με τον κύριο Βιολάρη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πρόσφατα έκανα μια συναυλία μαζί του και μαζί με τον πατέρα μου. Εδώ πάλι μαζί με τον πατέρα μου. Τι να πω. Και 17χρονη και πιλότος και μουσικό ταλέντο. Εμείς να σου ευχηθούμε όλα τα καλά. Και να σε ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ που ήσουν και εσύ εδώ και εσείς φυσικά. Μας δώσατε έτσι την ευκαιρία να συζητήσουμε για μία ακόμα φορά με την Μαρία. Είχαμε συναντηθεί ξανά βέβαια εμείς τηλεοπτικά. Έτσι. Αλλά πάντα είναι χαρά μας και ευχόμαστε όλα τα καλά και θα την παρακολουθούμε την πορεία σου. Θα φτάσεις ψηλά κι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.